Με απόλυτη επιτυχία έπεσε η αυλαία στα ατομικά αγωνίσματα του παγκόσμιου Challenger Boccia που διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο δύο ώρακια. Τρία χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο ήταν απολογισμό των μεταλλίων για την Ελλάδα. Ο παραολυμπιονίκη Γρηγόρη Πολυχρονίδη επικράτησε με 5-2 του Σλοβάκου Μπόρι Κλόχνα στον τελικό BC3, προσθέτοντα ακόμη ένα χρυσό στη συλλογή του και φτάνοντα ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση των παραολυμπιακών αγώνων του Παρισίου. Στον τελικό της κατηγορίας BC1 των ανδρών είχαμε συγκομιδή δύο μεταλλίων αφού στον ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα στο Δημήτρη Κυριακίδη και τον Παναγιώτη Σουλάνη ο πρώτος αναδείχθηκε νικητής χάρη στο επιμέρους 5-4 με τους δύο τους να ανεβαίνουν στην πρώτη και δεύτερη θέση του βάθρου αντίστοιχα. Οι επιτυχίε των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών δεν σταμάτησαν εκεί, με την Άννα Ντέντα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο μικρό τελικό τη κατηγορία BC3 των γυναικών, επικρατώντας με 5-3 τη Γαλλίδα Ματίλ Τρουντέ. Μάλιστα, την απονομή για την ίδια έκανε επικεφαλής επικεφαλή του αθλητικού τμήματο τη TV Μανώλης Βαρδαλαχάκης. Τέλο, ένα ακόμη μετάλλιο βρέθηκε σε ελληνικά χέρια για την κατηγορία BC4 γυναικών. Συγκεκριμένα η χρυσή μόρφη Μέτζου κέρδισε το τρίτο χρυσό μετάλλιο της ημέρας για τη χώρα μας, αποδεικνύοντας την κλάση της απέναντι στην Αλεξάνδρα Σάμπα από την Ουγγαρία, την οποία κέρδισε με 4-2. Όσον αφορά τον Νίκο Ντουμανόπουλο, δυστυχώς δεν κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο για την πίση 4 ανδρών, καθώς είχε δύσκολο έργο απέναντι στο Βραζιλιάνο Ελισέου Ντοσάντος, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής με 6-1. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο 5η 26 Οκτωβρίου με τα ομαδικά αγωνίσματα, στα οποία η Ελλάδα έχει εκπροσώπηση τόσο στην κατηγορία BC3 όσο και στην BC4. Θα ήθελα να τονίσω ακόμη ότι όλες αυτές τις μέρες με τις επαφές που έχουμε, με τις αποστολές από όλο τον κόσμο, με τους αρχηγούς των αποστολών, με τους ίδιους τους αθλητές, είναι όλοι καταενθουσιασμένοι. Καταρχήν για τον φανταστικό καιρό που έχουμε, για την πάρα πολύ καλή φιλοξενία που τους έχουμε, για το πολύ καλό φαγητό που καθημερινά έχουν και στο γήπεδο αλλά και στο ξενοδοχείο και γενικότερα. Η Κρήτη τους έχει αφήσει αξέχαστες έτσι εικόνες και το βλέπουμε καθημερινά στις συζήτησεις που κάνουμε.